Καμπανάκι κινδύνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια κρούουν Δήμο Αγίου Βασιλείου και Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου για την προστασία του φοινικόδασου και τη λίμνη του Πρέβελη στα νότια του Ρεθύμνου, που δυστυχώ θυμίζει ξέφραγο αμπέλι. Το δάσο στο λίδι τη περιοχή και σήμα κατατεθέν τη Νότια Κρήτη έγινε στάχτη το καλοκαίρι του 2010 με του θεσμικού του Ρεθύμνου να προσπαθούν από τότε να φυπνήσουν του αρμοδίου, ώστε ο πύρινο εφιάλτη να μην επιστρέψει ποτέ. Όπω τονίζουν στην Κρήτη, τη ο αντιδήμαρχο Βαγγέλης Καπετανάκη και η αντιπεριφερειάρχη Μέρη Ιωνή, το φοινικό δασό, που έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, δεν έχει καθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια και από καθαρά θεματήχη φέτο δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Όπω γράφτηκε για το 2010, θα μην είναι πλέον μια ανάμνηση αυτό το Στολίδι, το φυσικό Στολίδι. Του τόπου μας. Μπορεί να μην είναι της αρμοδιότητάς μας, είναι όμως της ευθύνη μας η προστασία αυτού του ιδιαίτερου φυσικού ε, κάλους τόπου στο Ρέθιμνο. Και επειδή έχουμε πάθει το 2010 αυτό που πάθαμε, Τότε που κάει και το δάσος, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία. Το Δασαρχείο Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια, πρόκειται το επόμενο διάστημα να οργανώσουν μια επιχείρηση καθαρισμού του φοινικόδασου. Ενώ με πρωτοβουλία της Μέρη Ιωνή θα γίνει και η περίφραξη τη προστατευόμενη αυτή περιοχή. Διότι καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται λόγω τη ύπαρξη και ανθρώπων μέσα στο Φινικόδασο, αλλά και πολλών ξεραμένων φυτών ή από κόμματα από δέντρα κτλ μας είχε ενισχύσει πάρα πολύ Το μεγάλο ζητούμενο όμως μετά και από την καταστροφική πυρκαγιά του 2010 είναι η σύσταση του φορέα που θα διαχειρίζεται την περιοχή θέτοντας κανόνες και όρια στους επισκέπτες. Οι συζητήσεις που έγιναν στη διάρκεια της 12 ετίας ήταν πολλές με μηδενικό όμω αποτέλεσμα αφού ο περίφημος αυτός φορέας διαχείρισης είναι απλά ανύπαρκτος. Πριν δύο χρόνια η απάντηση ήταν ότι θα γίνει ένας ενιαίος φορέας για όλη την Κρήτη, ναι. ότι ετοιμάζεται δηλαδή. Ε, δεν έχουμε κανένα νέο γι' αυτό. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Δυστυχώς υπήρχε τρομερή αντίδραση τόσο από τις διευθύνσει δασών όσο και από το κεντρικό κράτος λέγοντας ότι θα συστήσει ένα φορέα δυτική Κρήτης από τότε όπου εγώ για να μην ειλικρινήσω ούτε καν ήξερα ότι έχει συσταθεί αυτός ο φορέας διότι αυτός ο φορέας δυστυχώς λοιπόν που το λέω είναι ανύπαρκτος για το φοινικό δάσος. Δεν ήρθε ποτέ να μας δει, δεν ήρθε ποτέ να μας βρει, δεν ήρθε ποτέ να συζητήσουμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Τέλος πάντων ήταν στη μοίρα του. Ε, αυτό όμως δεν θα το αφήσουμε. Τώρα πια. Προσεχώς πάντως η αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου προτίθεται να επαναφέρει στο Υπουργείο την αγωνία της για το μέλλον του μοναδικού φυσικού κάλου σφινικόδασου του Πρέβελη.